Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε έναν φίλο μαζί μας απόψε, ζωντανή μετάδοση από την Ελλάδα. Παιδιά, μαζί μας τώρα στο τηλέφωνο έχουμε τον Χάρη Κωστόπουλο. Χάρη, μας ακούς? Σας ακούω. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είναι ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης στο Κέφι Live, που είναι μια εκπομπή στην Αδελαίδα που κάνουμε κάθε Δευτέρα και μιλάμε όλα πράγματα ελληνικά. Ωραία. Εσένα σου σε χαιρέτησα, να χαιρετήσω και τον Παναγιώτη. Γεια σου, Χάρη. Καλά. Γνωριστήκαμε πριν πολλά χρόνια στο Σίδνεϊ, σε μια βραδιά που έκανες τότε. Ήδη τρελάθηκα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Στο Σίδνεϊ, Ναι, στο Fix Live τότε. Στο Fix, θα είναι περίπου 12 χρόνια περίπου. Περάσαν τόσα, Ναι, ήρθα τώρα τελευταία γρήγορα. Πάλι τα Χριστούγεννα ήμουνα Αυστραλία, αλλά είχα πάει Σίδνεϊ και Μελβούρνη. Ήσουνα Αδελαίδα. Στο κέντρο του πήρα συναδεινό. Στον Παναγιώτη, το συναδεινό, στο Deficit. Ναι, στο Peter. Και στο Κώστα Νταγκαλάκη, στο Track Live ήσουνα. Έτσι, ναι. Μπράβο, Έκανα. Χάρη, έχω πολλά ερωτήσεις για σένα, γιατί είσαι ένα από τους πιο αγαπημένους μου τραγουδιστές, μπουζουξίδες, συνθέτες. Ένα μεγάλο μπράβο σε σένα, επειδή... Ευχαριστώ. Άλλο να είσαι ένας τραγουδιστής ή να είσαι ένας μπουζουξής, αλλά είσαι και τα τρία. Είσαι άνθρωπος που γράφει τραγούδια, τεράστια λαϊκά τραγούδια, ένας πολύ ωραίος λαϊκός τραγουδιστής. Και να μην ξεχάσουμε αυτό το πολύ ωραίο μπουζούκι, αυτό το μεγάλο ταλέντο και το στυλ που έφερες εσύ στο λαϊκό τραγούδι, με το παίξιμο αυτό το δικό σου. Θερμά συγχαρητήρια. Από τότε που είχες κάνει μια βραδιά με τον Χάρη Κωστόπουλο, το CD τότε. Ναι. Θυμάμαι. Ευχαριστώ για τα τόσα καλά λόγια. Ευχαριστώ. Τι έχεις να πεις για την καριέρα σου μέχρι τώρα? Καλά πάω. Μπράβο. Θέλω κι άλλο, αλλά καλά πάω. Ναι. Μακάρι να είμαι καιρός και να μπορέσω να συνεχίσω να γράφω τραγούδια ακόμα καλύτερα. Μπουζούκι βέβαια πλέον παίζω μόνο λίγο όταν... στο πρόγραμμά μου δηλαδή, ένα τραγούδι, αυτό που άκουγα προηγουμένως, τι αμαρτίες έχω κάνει. Ναι. Για πιάνεις το μπουζούκι και παίζεις. Δεν μπορώ να τα αφήσω, γιατί είναι η πρώτη μου αγάπη, γιατί ξεκίνησα σαν μπουζουξής να δουλεύω από 11 χρονών. Ναι. Επαγγελματικά. Ναι. Αλλά, ξέρεις, η μουσική είναι ατέλειωτη. Δηλαδή, πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος, αρκεί να ασχολείσαι. Οπωσδήποτε. Ποιος ήταν ο δάσκαλός σου τότε που πρώτο άρχισε το μπουζούκι? Γιατί μέσα στο μπουζούκι σου ακούω πολύ, μπορεί να κάνω και λάθος, πολύ το στυλ του Γιάννη Παλαιολόγου. Ναι, ξέρεις, το Γιάννη τον Παλαιολόγο δεν το γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο μόνος που, δηλαδή από 7-8 χρόνια που ξεκίνησα να παίζω μπουζούκι, ήταν από όσο μου έδειξε βασικά, ήταν ο μπάς μου. Ο μπάς μου ήταν μπουζουξίσκι. Α, ωραία. Είναι ακόμα άνθρωπος. Ναι. Ναι. Από πολύ μικρή ηλικία μου έβαλε ένα μπουζούκι στα χέρια και μου λέει, αυτή είναι η δουλειά σου. Στην αρχή βέβαια, σαν μικρό παιδί, εγώ δεν ήθελα να πάω να παίξω μπάλα. Ναι. Αλλά μετά τα 11, όταν ξεκίνησα να δουλεύω επαγγελματικά, ήταν κάτι που το ήθελα, μου άρεσε και ασχολήθηκα πολύ. Άκουγα βέβαια όλους τους μπουζουξίδες εκείνης της εποχής για να μπορέσω να επηρεαστώ, αλλά κοίταξα, αυτό που έκανα εγώ ήταν ότι κοίταξα να κάνω κάτι δικό μου, ένα δικό μου στυλ. Μπράβο, και να είναι. Μην θυμίζει εκείνον ή τον άλλον. Ναι. Δηλαδή τους άκουσα όλους, αλλά τελικά από κάποια στιγμή και μετά
κοιτούσα να κάνω δικά μου πράγματα, να κατεβάσει το μυαλό μου και δικά μου πράγματα. Και ήδη έχεις κάνει, γιατί από τότε που έκανες αυτό το live CD τότε, εγώ θυμάμαι όλοι οι πουζουξίδες στο εξωτερικό και μάλλον στην Ελλάδα, να παίζουν αυτά τα κόλπα τα δικά σου, το ταραραν, 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 όλα αυτά τα παίξηματα, ναι, τα δικά σου. Πώς αισθανόσουν ασήμετα όταν άκουγες όλοι αυτοί οι μπουζουξίδες να παίζουν αυτό το στυλ το δικό σου, που είναι δικό σου? Αισθανόμουν και αισθάνομαι πολύ ωραία ακόμα και τώρα που πλέον δεν δηλώνω μπουζουξίδες, δηλαδή που δεν παίζω, ναι, όλη τη νύχτα σε ένα μαγάζι και τέτοια. Ακόμα και τώρα όταν μου λένε ότι το ακούσα, αυτό είναι στυλ Κωστόπουλος, το είναι, νιώθω πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα που έκανα. Ναι. Είναι ωραίο να το ακούς, να βλέπεις νέα παιδιά που να έρχονται στο καμαρίνι και μου παίζουν πράγματα που έπαιξα εγώ πριν 30 χρόνια. Ναι. Ότι μελετήσανε αυτό που έκανα εγώ. Μπράβο. Είναι ωραίο. Μπράβο. Το άλλο που ήθελα να πω, είναι και ο αδελφός σου, ένας μεγάλος οργανοπαίχτης στα πλήκτρα, ο Δημήτρης Κωστόπουλος. Ο Δημήτρης, ναι. Ναι, πολύ φοβερός. Το ταλέντο της οικογένειας. Το ταλέντο της οικογένειας. Υπάρχει ο Αλέξης που παίζει μπουζούκι. Ναι, ο Αλέξης ο είναι μαζί σας στο σχήμα. Τώρα όχι, αλλά κάποτε δουλεύαμε και οι τρεις μαζί. Α, ωραία, ωραία. Μπράβο. Και αυτός είναι μπουζούκης. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα, με αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους 12 μήνες με το COVID και αυτά, έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά. Όλα τα μαγαζιά. Τι έχεις κάνει εσύ τώρα να συνεχίσεις το έργο σου με όλα τα μαγαζιά που είναι κλειστά? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δικά για το δικό μας το κλάδο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν υπάρχουν μαγαζιά καθόλου, είναι κλειστά όλα, κάτι λένε και ελπίζουμε, με την ελπίδα ζούμε δηλαδή ότι μετά ίσως το καλοκαίρι να κάνουμε κάποια live. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, προσπαθώ όπως και πολλοί συνάδελφοι μου βλέπω να κάνω κάτι στο σπίτι, να γράψω κανένα τραγούδι, να είμαι έτοιμος για την εποχή που θα τελειώσει αυτή η κατάρα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, περιμένουμε. Εσύ, έχω δει πολλούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα τώρα που κάνουν live stream, δηλαδή ναι, τραγουδάνε στο ίντερνετ. Εσύ έχεις κάνει τίποτα έτσι? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα έτσι, έκανα μόνο κάποιες στιγμές στην πρώτη καραντίνα, επειδή η γυναίκα μου ότι είχα πέσει και ψυχολογικά, είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, μου λέει πάρ' το μουζί, παίξε, μου λέει, ξέρεις, τραβούσαμε το τηλέφωνο κάποια, έτσι έπαιζα, εγώ τραγουδούσα και βγάλαμε έκανα ένα τραγούδι, στο πρώτο τραγούδι μέσα σε λίγες ώρες είχε κάνει 200.000, σε χρειάζομαι, 200.000 μέσα σε λίγες ώρες, ναι. Και μου γράφανε, μπράβο, κάνα μας έτσι από το σπίτι, ξέρω εγώ. Και έκανα από το σπίτι 6-7 τραγούδια. Γνωστά τραγούδια. Τι αμαρτίες έχω κάνει, εδώ στην θέλω καρδιά μου. Τέτοια γνωστά τραγούδια δικά μου. Τα έπαιζα με το μπουζούκι, έκανα κάποια ταξίδια. Και είχε μεγάλη ανταπόκριση. Αυτό έκανα. Δεν έκανα κάποιο live stream κτλ. Γιατί αυτό θέλει, είναι διαδικασία, θέλει δουλειά, θέλει προσοχή, θέλει τεστ, θέλει. Και εγώ δεν είχα τη διάθεση να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά στο σπίτι μέσα έκανα κάποια. Υπάρχουν στο ίντερνετ, κυκλοφορούν κάποια. Μόνος μου. Εγώ το μπουζούκι μου και τραγουδούσα. Το πιο ωραίο έτσι είναι, Χάρη. Το πιο ωραίο. Το πιο γλυκό για μένα, ναι. Ναι, στο σαλόνι του σπιτιού. Ναι, yeah, μπράβο. Τώρα που μιλάμε για τα τραγούδια σου, ήθελα να πω αυτά τα μεγάλα τραγούδια τα δικά σου. Και ξέρω, είμαι βεβαίως, θα χάσω κανέναν, αλλά. Όπως είπες, αμαρτίες. Δεν υπάρχει καμιά βραδιά που δεν τραγουδάμε έξω και δεν λέμε αυτά τα τραγούδια που θα πω τώρα. Αμαρτίες. Βρείτε μου κάποια. Το πρώτο θέμα. Ναι. Εδώ σε θέλω καρδιά μου, που το είπε και η Πάολα μετά από σένα. Ναι. Δεν σου φτάνει μια αγάπη, που το είπε και ο Σώτης Βαλάνης, ο Βολάνης μετά από σένα. Δικά σου τραγούδια. Το πες το και έγινε. Το τι είναι αυτά που λες από το live.
πώς να σε ξεχάσω. Και ένα άλλο που μου αρέσει πολύ, που μου αρέσουν όλα τα δικά σου τραγούδια, το «Πειρατικά», το είπες, το έχεις γράψει εσύ και το είπε μετά ο Γονίδης. Ναι, το είπε ο Γονίδης και το «Σε μοιραζόμουν» έχει πει ο Γονίδης. Ναι. «Σε μοιραζόμουν, σε μοιραζόμουν». Ναι, όλα αυτά. Όλα τα ήξερα. Και, ναι. Τραγουδάρες που σε μια εποχή που χρειαζότανε, είχαμε δίψα για το λαϊκό τραγούδι. Ναι, και είναι τραγούδια τα οποία, αυτό είναι που θα κάνει περήφανο, θα έλεγα σαν συνθέτη, ότι αυτά τα τραγούδια που έχω γράψει μετά από πολλά χρόνια, ακόμα στα μαγαζιά τα παίζουν, στις λαϊκές ώρες οι τραγουδιστές τα λένε. Ναι, έχουν γίνει στάνταρ τραγούδια. Ναι, δηλαδή εδώ, αν ανοίξει το μαγαζιά τώρα, δεν υπάρχει μαγαζί μπουζουξίδικο ή ακόμα και στα κλαμπ που να μην παίζουν το «Μανά στα τόνι, δε με λυπάς» το πρώτο θέμα, ή «Τι αμαρτίες έχω κάνει» ή «Το βρείτε μου κάποια», τα παίζουν συνέχεια, δηλαδή μετά, και είναι γραμμένα εδώ πριν 20 χρόνια, ας πούμε. Ναι, το άλλο το «Θα πάρω εκδίκηση» στα μισά του δρόμου. Ναι, ναι. Πολλά, πολλά τραγούδια έχεις γράψει, Χάρη. Πώς αισθάνεσαι, ξέρεις καμιά φορά πώς, όταν έγραψες το «Αμαρτίες», ήξερες θα γίνει επιτυχία όπως έγινε? Δεν το ήξερα και δεν ήξερα κανένα το τραγούδια μου. Απλώς έχω κάποιους ανθρώπους δικούς μου που έχουν, παίρνουν το μήνυμα όπως το παίρνει ο πολύς ο κόσμος. Εγώ, επειδή είμαι μουσικός, γράφω, αλλά δεν μπορώ να σου πω, αυτό θα γίνει επιτυχία. Ανήκεις στον δεν κόσμο έχω αυτό το θέλει. Ναι, δηλαδή δεν έχω το κριτήριο του πολύ κόσμου που βλέπεις κάποιος ένα τραγούδι και ξαφνικά γίνεται σουξέ και λες και είναι συνεννοημένοι όλος ο κόσμος μαζί και το κάνουν σουξέ. Ναι. Αλλά έχω κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύομαι και όταν παίξω ένα τραγούδι καινούργιο μου λένε αυτό. Ναι. Και τους εμπιστεύομαι. Μπορείς να μας πεις, ήσουν για πολλά χρόνια προσωπικό μπουζούκι για τον Βασίλη Καρά? Αρκετά χρόνια, ναι. Yeah, αρκετά. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ο Σάμπος Ζουξής, είχα δουλεύσει και με τον Πασχάλη τον Τερεζή κάποιες στιγμές και με πολλά άλλα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που δεν κάνανε πανελλήνια καριέρα, αλλά τα πιο πολλά με τον Καρά. Και τι τραγούδια είχες γράψει για τον Βασίλη, τραγούδια δεν είχες? Βέβαια, το «Καρδιά είσαι εσύ, ή βασάνω», το λέω. «Περί το να σου πω πως πεθαίνω», «Πες του να φύγει», «Πες του να φύγει». Όλα δικά σου τραγούδια. Ναι. Γι' αυτό έχουμε ένα... Είσαι μια κολόνα του Σπαρθανώνας, όπως λέμε, για το λαϊκό τραγούδι, Χάρη. Εγώ, αν καθόμουν τώρα κάτω, θα έπεφτα με αυτά που μου λες. Να γράφεις τέτοια τεράστια τραγούδια είναι μεγάλο πράγμα για το λαϊκό τραγούδι της Ελλάδος και εδώ για μας τους στο εξωτερικό. Του σηκώνουν οι τρίχες. Τρέμει ο άνθρωπος. Ναι, ψυχή. Βάζουμε ψυχή. Αδελαίδα είχε. Αδελαίδα είστε εσείς, παιδιά, έτσι. Ναι. Στην Αδελαίδα. Είχες δει κάποτε εδώ πέρα στο Γλέντι? Είχα έρθει στο κάποτε Γλέντι. Μία φορά. Όχι, μπράβο, στο πανηγύρι. Σε ένα γήπεδο που ήταν. Ναι. Πανηγύρι, σε ένα τεράστιο γήπεδο. Θυμάμαι τότε που έκανα μια εμφάνιση. Είχες... Από τότε έχω αυτό. Έχει πολλά χρόνια. Στην Αδελαίδα, στη Μελβούνη, είχε πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο Bio-Bio. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Τα ξέρω όλα αυτά. Στα Αστέρια έχει πάει. Είναι πολλά να πούμε για σένα. Θα με βαρεθείς εμένα, ναι, Χάρη. Είναι, όπως σου είπα, είσαι ένας είδωλος για μένα, ναι, για το λαϊκό τραγούδι. Όταν καμιά φορά περνάμε πορείες στη ζωή μας και ξέρω δύο πράγματα θα μου σώσουν. Ένα μπουκάλι μαύρο και να ακούω Χάρη Κωστόπουλο. Μου αρέσει, σου αρέσει, Παναγιώτη, έτσι. Είμαι καψούρης. Είναι αερώσια μου να θέλω τέτοια τραγούδια. Και είναι τιμή μου που μιλάμε από τα τηλέφωνα, με τα μικρόφωνα. Και εγώ χαίρομαι, με κάνατε σήμερα χαρούμενο, γιατί βλέπω ανθρώπους που ξέρουν αυτά που έχω κάνει
και είστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Και είναι πολύ ωραίο για μένα. Εγώ προσωπικά λέω ότι εδώ οι Έλληνες στην Αυστραλία είναι πιο μεγαλύτεροι Έλληνες από την Ελλάδα. Εγώ το έχω πει αυτό από την πρώτη φορά που ήρθα. Ότι εκεί οι Έλληνες είναι πολύ πιο πολλοί Έλληνες από εμάς εδώ. Αγαπάμε εμείς το τραγούδι εδώ. Το πρώτο πράγμα, το τραγούδι. Και δύο φορές που έχω έρθει στην Αυστραλία πέρασα πάρα πολύ καλά. Και ο κόσμος και ελπίζω μόλις ανοίξει πάλι τα πράγματα. Και ο κόσμος σε αγάπησε πάλι... πάρα πολύ. Πάρα πολύ χάρη, γιατί ήσουν γνήσιος, ήσουν ταπεινός και θυμάμαι αυτή τη βραδιά στο Fix Live. Ήσουν από τους λίγους που δεν ήθελε η βραδιά να τελειώσει μέχρι που ήθελε να φύγει ο κόσμος. Ήσουν εκεί και τραγούδαγες ώρες ολόκληρες και ήταν μια αξέχαστη βραδιά. Ήθελα να σε ρωτήσω, είχες πριν 2 χρόνια κάνει εμφανίσεις στην Αθήνα με τον Ζαφύρη Μελά σε ένα νυχτερινό κέντρο, αλήθεια? Ναι, για 2 μήνες κάναμε με τον Ζαφύρη. Είναι τραγουδιστής που μου αρέσει. Ναι, και εγώ. Και ήταν... πολλές φορές έτυχε να κάνω συνεργασίες που δεν ήθελα να κάνω, αλλά με τον Ζαφύρη ήθελα να το κάνω γιατί είναι αγαπημένος μου τραγουδιστής. Μπράβο. Και εντάξει, με τον Ζαφύρη στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, γιατί τα περισσότερα χρόνια ήμουν από τον Καλά και με τον Τερζή κάποιες στιγμές που δουλέψαμε. Με τον Ζαφύρη δεν είχαμε δουλέψει ποτέ. Απλώς είχα δώσει ένα τραγούδι το οποίο και αυτό ακόμα παίζεται, δηλαδή έχουν περάσει 30 χρόνια, ίσως 30 χρόνια. Και ποιο τραγούδι είναι το αυτό, Χάρη? Το ανίποπτα, ανίποπτα, έφυγε και δεν μου είπε τίποτα. Τραγουδάρα, τραγουδάρα, ρούμπα. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι είναι και αυτό. Το είχε πει μετά βέβαια και ο Λεωνίδας ο Βελής αυτό. Ναι. Και ίσως εκείνη τα χρόνια το Λεωνίδα έγινε πιο γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός φωνάρα. Φωνάρα. Έμοιαζε πολύ τον Στέλιο Καζαντζίδη, θυμάμαι. Ναι. Είχε έρθει και ο Βελής στο πανηγύρι αυτό που ήσουνα, στο Γλέντι. Λεγότανε Γλέντι εδώ στην Αδελαΐδα. Πρέπει να ήταν αρκετοί Έλληνες καλύτερες. Πρέπει να ήταν και... δεν θυμάμαι. Ήσουνα του Σαββατού. Ήταν αρκετοί, ναι. Θυμάμαι. Ένα τραγούδι, το πιο αγαπημένο σου τραγούδι από άλλον τραγουδιστή που γουστάρεις πολύ, που δεν είναι δικό σου, που το λες? Άκης Πάνου, Στέλιος Καζαντζίδης. Το τολωμένο μου μυαλό, τραγουδάρα. Ο κόσμος είναι μια σταλιά, τα τις σκιές απ' τα παλιά, και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό, στο τολωμένο μου μυαλό. Μ' αρέσει πολύ, θα ήθελα να το είχα γράψει. Μπράβο. Αλλά και οι δύο αυτοί ήταν τεράστιοι. Και ο Άκης Πάνο και ο Καζαντζίδης τεράστιοι. Ο ένας τεράστιος συνθέτης και ο άλλος τεράστιος τραγουδιστής. Συμφωνείς με το λαϊκό τραγούδι? Τότε ήταν ο Αγγελόπουλος, ο Καζαντζίδης, ο Διονυσίου η κορφή στο λαϊκό τραγούδι αυτή την εποχή. Ναι, νομίζω οι δύο κορυφές, οι πιο μεγάλες ήταν Καζαντζίδης, Αγγελόπουλος και ο Στράτος βέβαια μετά. Ναι. Καταλήγησε και όπως είναι ασύγκριτη. Εγώ θυμάμαι όταν φύγαν από τη ζωή αυτοί οι δύο τραγουδιστές, έλεγα τι θα γίνει το λαϊκό τραγούδι. Και με σένα, με τον Χάρη Κωστόπουλο, Σταμάτη Γονίδη, Πασχάλη Στερζής, Βασίλη Καρά, Ζαφύρη Μελά, ξαναγεννήθηκε αυτό το λαϊκό τραγούδι και περάσαν πολλά χρόνια με πολλά πολλά τραγούδια, γιατί έγινε η αλλαγή, όπως λέμε. Τώρα δεν μιλάω για τη σημερινή μουσική, αλλά μιλάω για τότε. Έγινε μια αλλαγή για το καλύτερο. Και τώρα υπάρχουν παιδιά που αρχίζουν σιγά σιγά και ξέρεις, αρχίζουν να εκτιμάνε το. Βέβαια τα νέα παιδιά, όχι οι καλλιτέχνες, εκτιμάνε το λαϊκό τραγούδι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα ακούνε πολύ λαϊκό τραγούδι. Γιατί live κάνω όπου και να πάω. Ναι. Αλλά και τραγουδιστές. Βλέπω ότι πολλοί τραγουδιστές ψάχνουν το παλιό λαϊκό τραγούδι και
στα προγράμματά τους βάζουν πολλά τραγούδια λαϊκά. Γιατί φοβόμουν λίγο, Χάρη, επειδή στα ακούσματα τα τελευταία δεν άκουγα μπουζούκι όπως το ακούγαμε. Ναι. Ήταν πιο στο αραβικό και έλεγα κάτι γίνεται, αλλά με αυτά που μου λες τώρα έχει πάει φορά πάλι. Τώρα νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσει να ξαναμπαίνει. Για να το ξεκινήσω το πρώτο εγώ να έχω αρκετό μπουζούκι μέσα. Ωραία. Χάρη, πες μας μία στιγμή στην καριέρα σου που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, ας ήταν με έναν μεγάλο καλλιτέχνη ή σε μία συναυλία. Για πες μας αυτό το, η αξέχαστη στιγμή της καριέρας σου. Αξέχαστη, αλλά υπήρχαν πολλές στιγμές που ήταν ωραίες, δηλαδή σε πολλά live που ακόμα και όταν ήρθα στην Αυστραλία που ξεκίνησε τη Θεσσαλονίκη τότε, τώρα μπαίνω Αθήνα, αλλά ήμουν από τη Θεσσαλονίκη. Ένα παιδί που έκανα ένα live, ας πούμε, το τι είναι αυτά που λέτε, ξαφνικά να με καλάνε στην Αυστραλία, να βλέπω το μαγαζί γεμάτο, να βλέπω τον κόσμο να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Ήταν πολλές στιγμές ωραίες στη δουλειά. Okay. Αυτό είναι. Όταν έχεις τέτοιο όνομα σαν το δικό σου, δεν υπάρχει μία στιγμή, υπάρχουν πολλές. Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι σου... Πολλά... Sorry, συνέχισε. Υπάρχουν, επειδή είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή, είναι πολλές στιγμές. Ωραία. Για πες μου και το τελευταίο τραγούδι τώρα. Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι τώρα που έχεις βγάλει είναι το «Όταν τελειώσεις με τα κλάματα». Όταν τελειώσεις με τα κλάματα, ξεκίνα να μας... Το χαφέ και μέσα στην καραντίνα. Ωραία. Ένα πολύ ωραίο. Το έχεις ακούσει, Παναγιώτη? Το παίζω και στο πρόγραμμά μου κάθε ωραίο. Εβδομάδα σχεδόν. Πολύ ωραίο αυτό. Χάρης Κωστόπουλος, δεν μπορούμε μια βραδιά να μην παίζουμε τραγούδια του Χάρη. Και εγώ, εκπομπή δεν παίζεται χωρίς κανένα δύο τραγούδια του Χάρη. Ναι. Θα το παίξω αυτό μόλις τελειώσουμε. Καλά. Για πες μας, θα ακούσουμε τίποτα καινούριο τώρα στους ερχόμενους μήνες, πριν το ελληνικό καλοκαίρι. Έχω βάλει το τετράδιο μπροστά μου, έχω το μπουζούκι δίπλα μου και κάτι θα κάνω. Ξέρεις τι ήθελα ένα δώρο για Χριστούγεννα, Χάρη. Ήθελα Χριστούγεννα να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Είδες πως είχε βγάλει ο Βαγγέλης, έχει κέφια, έχουν βγάλει πολλοί μπουζουξίδες σόλο τσιφτετέλια. Ένα σόλο τσιφτετέλι, Χάρη Κωστόπουλο, για να μπορούν όλοι οι μπουζουξίδες. Ο Χάρης έχει κέφια. Κάπως έτσι. Θα γράψουμε ένα μαζί, Παναγιώτη, θα το κάνουμε ο Χάρης στο κέφι live. Και να μας φτιάξει. Έχεις φτιάξει ποτέ σόλο τσιφτετέλι, Χάρη, στο παρελθόν? Σόλο, δεν έχω κάνει ποτέ. Αλλά θα κάνουμε ένα όταν έρθω στην Αδελαίδα και θα είμαστε κοντά εκεί στο στούντιο. Θα κάνουμε ένα εκεί επί τόπου, θα σας βλέπω. Και θα ξεκινήσω και θα το κάνουμε εκεί απευθείαν. Και αυτό θα γίνει, Χάρη, όταν έρθεις με το καλό στην Αυστραλία και θα πας Μελβούνι και Σίδνη που σ' αγαπάνε πάρα πάρα πολύ. Μαζί με τον Πύρε Συναδεινό και τον Κώστα Ταγαλάκη θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να έρθεις να κάνεις μια βραδιά εδώ πέρα στην Αδελαίδα. Θα το ήθελα πολύ. Μόλις ανοίξουν τα πράγματα, ελπίζω οι πρώτες μου εμφανίσεις να είναι στην Αυστραλία. Και θα σε φέρουμε εδώ πέρα στην Αδελαίδα, γιατί πρέπει. Για μας θα είναι μεγάλη τιμή. Για μένα, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε, που έχεις την ώρα να πεις αυτά που σε ρωτήσαμε, τις απαντήσεις, όλες σωστές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο Βίτα, που μας έκανε αυτό το έργο να γίνει, να μιλήσουμε μαζί σου, Χάρη. Ο Γιώργος είναι φίλος, ο αδερφός του είναι μπουζουξής και πολύ καλός ήταν μαζί μου. Ναι. Έχω γνωρίσει όλη την οικογένεια και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Και μάλιστα να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά του Greek Music to the Max, η σελίδα στο Facebook που... Κάθε μέρα μας δίνει κάτι καινούριο και κάτι ωραίο.
Και όταν βγαίνει του Χάρη Κωστόπουλο τα καινούρια τραγούδια, εκεί τα βλέπω εγώ πρώτα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, το Jim Tsakiris και όλα τα παιδιά που είναι στο Greek Music to the Max. Και μάλιστα, εγώ θα τους ευχαριστήσω πολύ. Και μάλιστα θέλω εγώ προσωπικά τώρα να ευχαριστήσω εσένα, Χάρη, που μας έδωσες την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη ζωντανή μετάδοση και να μιλήσουμε μαζί. Ήταν μεγάλη χαρά και δικιά μου, παιδιά, και ελπίζω πολύ σύντομα τα πούμε από κοντά για να περάσουμε ωραία, έτσι όπως είπε ο Παναγιώτης, με το μπουκάλι, το μπουζούκι. Και θα ελπίζω θα περάσουμε καλά. Ο Παναγιώτης έχει κάνει τα εμβόλια του και είναι έτοιμος να έρθει αυτός σε Ελλάδα. Εμείς τώρα περιμένουμε να ανοίξουν τα σύνορα, να έρθετε κι εσείς εδώ. Τα εμβόλια τα δικά μου θα είναι Χάρη Κωστόπουλος με τραγούδια Ουσάκ και Χιτζάζ. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου. Γεια. Και εκεί, Παναγιώτη, είχαμε τον φίλο μας, τον Χάρη Κωστόπουλο, live from Greece. What a small world, right? Oh, how good was that? Oh, it's, look, as a singer, you know, and then as the bouzouki player he was, and who is backed up, Pascal Terzi, Zafiri Mela, you know, Vasile Kara, I'm getting all, you know, all the big names, he's backed them up. And written a lot of their great songs. So, you know, a lot of the tracks you play, a lot of the songs I sing, exactly. Harris Kostopoulos has written them. So I totally respect great singers, but I respect more singers who can write songs, that can play an instrument. You know, they're the all-rounders. And this guy's the all-rounder. And to have him, you know, on your show tonight as an interview, oh. Goosebumps, man, seriously. Mate, again, I want to thank Jim and the crew at Greek Music to the Max, who is just number one at getting us this stuff. Without and him, you'd be talking to me. What a way to bring back Geffy Live after a short break. Yeah. Absolutely fantastic way to bring back a new season of Geffy Live. Yeah. Good to hear the Lake Otragudi is starting to take off again, isn't it? So. Absolutely. And I just... A laiko tragudi to me is not a proper laiko if it doesn't have that bouzouki in it. Correct. Bouzouki is what makes laiko. And you know what? The bouzouki to me makes Ellenismo. Give me bouzouki, give me clarino, and I'm done. Obviously, clarino is not a laiko. It's more a demotico thing. But, you know, there's two different things that you got to have in Greek music. Well, Kapsalis said it in that interview, remember? They made it the neo-demotico. So it can still be laiko, it could still be demotico. But it's just going to have that modern twist. And yeah, absolutely. The new DJs absolutely. Are able to mix that in and give it a good fresh flavor. Yeah. But it's still going to be laiko, it's still going to be the demotico. And that's good to hear that. He reckons it's starting to take track. A lot of the younger singers now are starting to do more laika tragudia. The bouzouki is starting to come back in. So I suppose, you know, it's a cycle. Things come in and out of fashion. I think with the way that things have gone over in Europe, especially in Greece with coronavirus and all that, When the clubs reopen, I think there's going to be a new, fresh generation of clubs, of live. You know, like, you know, there's going to be a lot more of that laiko because Greece is dried up. They're desperate for it. Yeah. So I think that, you know, we're going to see a lot more of that. Yeah. And I'm starting to see that in a lot of the live streams that the singers are doing at the moment to keep themselves busy. You know, especially on that program on Antenna, Stiniyamas. Yeah. I'm just seeing heaps and heaps of laiko on there. Yeah, the other good one I saw was the live stream of, you know, people say, oh, not another Dionysiu tribute. You know, I sat and watched it, and songs, you know, that we've heard 10,000 times, I was still in awe because of the musicians playing them behind them, because these songs might be 20, 30 years old. But the theories of music have changed and they've modernized. The tempos have come up and it's the same song, but it's played different. Yeah. And it's played with today's tempos and melodies. And it's amazing. You know, I'm thinking, gee, this song I've heard 10,000 times, but it's still electrifying. It's still coming through. Yeah. And you're right. All it needs is for everything to get back to normal and everyone's going to rush back to one. Because at the end of the day, you live to have a good time, don't you? Basically, έτσι δεν είναι η ζωή του Έλληνα. Του Έλληνα, yeah. That's right. So go have your shots,
And then we can party. Yeah, I'll go with Mac. So. Yeah. Thought I'd throw it in. Lipon Pedia, firstly, thank you, Peter, for coming on board tonight. Yeah, and thanks for having me, and I really appreciate that. And I'm sure that there's going to be plenty more opportunities in the very near future to have you back. No worries, always here. I'm not going to announce it tonight, but we are possibly having another very big, not as big, but a very popular name next week on the show. But we'll get a little bit more clarification on that before I announce it. And again, thank you to Jim, who has been kindly sitting in the corner here eating all the candy that's out in the corridor. And he has been kind for once. He has. He's been very nice tonight. He has not said a bad thing to you tonight. Because he wanted me to do the interview. I'm pretty sure that the second he walks out this door, he's going to post something on your wall. Just, you know. It's like on Wednesdays. I try to be nice to him on Wednesdays. Yeah. Acrivos. Lipon, pedia, what we're going to do now is going to play a Harry Kostopoulos song.